Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόνο ένα σχόλιο για την προηγούμενη συζήτηση. Ο κύριος Βεζιρόπουλος δεν νομίζω παρακολούθησε τη συζήτηση για τα capital controls που είχαμε στην Ολομέλεια την Τρίτη. Εκεί εξήγησα ότι τα ελληνικά μου καλυτερεύουν περισσότερο και πιο γρήγορα από ότι τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας και ότι η πρόταση ότι οι επιπτώσεις των capital controls δεν είναι όσο σοβαρές περιμέναμε αρχικά, δεν είναι ίδια με την πρόταση ότι δεν είχαν επιπτώσεις τα capital controls. Μπορείτε να ανατρέξετε, έγινε μια συζήτηση, αυτό είπα εγώ, ποτέ κανένας δεν είπε ότι δεν είναι σοβαρά. Πάμε τώρα στον προϋπολογισμό που ο Χρήστος ο Σταϊκούρας μας είπε ότι είναι αντιαναπτυξιακός και ενώ η Ελλάδα πηγαίνει προς ύφεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συσσαγωγικά, επιταχύνει προς τα μπρος. Η πρόβλεψη του ΔΝΤ για το 2015 είναι για την Ευρωζώνη 1,5%, για το 2016 1,6%. Επιτάχυνση δεν το λες. Πιο πολύ θα μπορούσε να πει, θυμίζει κάποιον μεθυσμένο μετά από το μπαρ που πηγαίνοντας σπίτι με αργούς ρυθμούς σκοντάφτει σε ένα πεζούλι και για λίγη διάσταση πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Και όπως ξέρετε και αυτοί οι αριθμοί, οι πενιχροί αριθμοί που είναι οι πιο χαμηλοί αριθμοί μετά από μια ύφεση παγκοσμίως από όλες τις προηγούμενες υφέσεις κρύβουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Όπως πολύ μεγάλες αποκλίσεις υπάρχουν πίσω από τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανεργίας που το 2016 η Κομισιόν λέει 10,6, το 2017 προβλέπει μέσο όρο 10,3. Δεν το λες ούτε αυτό επιτάχυνση μείωσης της ανεργίας. Και πάλι, όπως είπα, υπάρχει μεγάλη απόκληση. Η Ελλάδα βεβαίως είναι μία από τις χώρες που είναι μέρος αυτής της απόκλησης. Όπως θα περίμενε κανείς, μια χώρα που μετά από το 2010 έχει χάσει 25% από το εισόδημά της, πολύ μικρό κομμάτι από αυτό, ελάχιστο στο τελευταίο χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, τα 25% που έχασε η ελληνική οικονομία, αυτό είναι ο αριθμός που θα πρέπει να το έχετε πάντα στο νου σας και να το σκέφτεστε, είναι ότι έγινε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Οικουμενικής και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. 25% του εισοδήματος. Και τώρα η Ελλάδα βεβαίως ξαναμπαίνει σε ύφεση. Συνεχώς αναδιαρθρώνονται, αλλάζουν αυτές οι προβλέψεις προς τα πάνω. Τώρα έχουμε φτάσει ότι αυτή η πρόβλεψη μπορεί για το 2015 να είναι το 0% και 0,07% για το 2016, όταν πριν από λίγους μήνες προβλέπαμε μείον 2,6% και μείον 2 αντιστοίχως. Την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ μακριά από το 2% πληθωριστικό στόχο. Όλοι μας στην Ελλάδα θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε στη νομισματική χαλάρωση, το λεγόμενο QE, και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχει συμμετοχή η Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα το 2016, αλλά να είμαστε όλοι και όλες ειλικρινείς, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα είναι η επίπτωση αυτή της νομισματικής χαλάρωσης στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Με οποιοδήποτε ιστορικό προηγούμενο, η κεντρική ερώτηση που έχουμε δεν είναι γιατί η Ελλάδα τώρα είναι σε στασιμότητα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει προς τα μπρος, αλλά γιατί ολόκληρη η Ευρωζώνη είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Έχει να κάνει με αυτό κάτι με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, χρηματοοικονομική και οικονομική. Θα ήθελα να ξέρω κάποια στιγμή την άποψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχει να κάνει ή δεν έχει να κάνει. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είχα πει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δώσανε όλο το βάρος της χειροτέρευσης του 2015 στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα ο κύριος Βορύδης, που του αρέσουν πολύ τα μεταφορικά σχήματα, είπε ότι δεν είχε κανένα ρόλο η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα όταν μιλάγανε για Brexit και μιλάγανε για την καταστροφή που θα έρθει αν υπάρχει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε ότι εμείς πολύ ευγενικά και με
συμπαράσταση προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς τους λέγαμε ότι υπάρχει ένας τείχος μπροστά και εσείς πατάτε τον γκάζι. Αυτό που δεν σας είπε ο κύριος Βορύδης είναι ποιος έχτισε αυτό το τείχο. Βήμα-βήμα, τούβλο-τούβλο χτίστηκε αυτός ο τείχος και χτίστηκε από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς για 20 χρόνια για να υπάρχει αυτός ο τείχος, για να μην μπορούν να αλλάξουν. Και ρωτάω τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του Ποτάμι, του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο τείχος πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε διαφορετική αρχιτεκτονική, οικονομική και χρηματοπιστωτική. Ή είναι αυτό κάτι που δεν το πιάνουμε εμείς και λέμε εδώ κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και όταν πάμε στο Λαϊκό Κόμμα ή στα άλλα κόμματα τα ευρωπαϊκά λέμε τι ωραία είναι αυτός ο τείχος, τι ωραία τα φτάνουμε στην Ευρωζώνη και δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Και σε αυτό θα ήθελα μια απάντηση που είμαι σίγουρος ο κύριος Βορύδης θα μας τη δώσει. Συνεχίζω. Αυτή η χειροτέρεψη της Ευρωζώνης σε όρους ανάπτυξης που μας παρουσίασε ο Πιέρ Μοσκοβισί στο προηγούμενο ECOFIN και στο προηγούμενο Eurogroup, όπου ήταν πολύ απεσιόδοξη. Δεν έχουν όλη την αισιόδοξη προδιάθεση του κυρίου Σταϊκούρα. Μας είπαν ότι είναι αποτέλεσμα της χειρότερης οικονομικής επίδοσης της Κίνας. Είναι εξωγενές αυτό το φαινόμενο. Δεν έχει καμία υποχρέωση η Ευρώπη να επηρεάσει την παγκόσμια ανάπτυξη, τους ρυθμούς παγκόσμιας ανάπτυξης. Το ξέρετε ότι η Ευρώπη πια δεν είναι μικρή ανοιχτή οικονομία όπως είναι η Γερμανία, που μπορεί να διαφορήσει για τις επιπτώσεις της δικής της πολιτικής στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια ζήτηση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει «κοιτάξτε, πάμε χειρότερα γιατί πάει χειρότερα η Κίνα». Γιατί αν πάει χειρότερα η Κίνα, έχει υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα να το αντιστρέψει αυτό. Να πάρει μέτρα να το αντιστρέψει αυτό, γιατί η πολιτική της επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα είπα στο Eurogroup και είπα επιπλέον όταν υπάρχουν τόσο χαμηλά επιτόκια στις βόρειες χώρες, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν projects, επενδυτικά project με τόσο χαμηλά επιτόκια που να μην έχουν θετική καθαρά παρούσα αξία, που θα μπορούσαν να τονίσουν τη ζήτηση, να βοηθήσει και την παγκόσμια οικονομία, αλλά και τις οικονομίες του Νότου. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πίεση προς τις χώρες του Βορρά που έχουν πλεώνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και αν το μειώνανε αυτό το ισοζύγιο πάλι θα βοηθούσε και τον υπόλοιπο κόσμο που πάει σε ύφεση και στην Ευρώπη. Γι' αυτά έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούνε κάτι. Είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζω να το λέω. Ή πρέπει να πηγαίνω στο Eurogroup, να έχω και μια εντολή από όλη τη Βουλή, να συνεχίζω να λέω αυτά τα πράγματα που λέω στο Eurogroup, ή να λέω ότι καλά κάνουν τα κόμματα τη λαϊκή δεξιά και δεν αλλάζουν αυτή την Ευρώπη. Ωραία. Θα μου το εξηγήσετε γιατί είναι. Θα ακούσω τα επιχειρήματα με πολύ μεγάλη προσοχή και μου φαίνεται θα μου είναι πολύ χρήσιμα στην ολομέλεια τη Βουλή όταν θα επιστρέψω. Έβαλα και ένα άλλο θέμα στο Eurogroup, γιατί έγινε μια συζήτηση στο τελευταίο Eurogroup για όλους τους προϋπολογισμούς όλων των χωρών, είτε είναι μέσα στην Ευρωζώνη είτε δεν είναι. Και ήταν διάφορες κατηγορίες. Αυτές οι οικονομίες που πήγανε πολύ καλά με τους κανόνες, τους δημοσιονομικούς κανόνες, και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Κάποια άλλη κατηγορία ομαδοποίηση χωρών που είχαν κάποια προβλήματα, και κάποιες άλλες χώρες που ήταν ιδιαίτερα προβληματικές γιατί είχαν μεγάλα ελλείμματα. Και είπα σε αυτή την συνεδρίαση ότι αντιθέτως με αυτό που λέει η Κομισιόν, οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη συμμόρφωση και έχουν λιγότερο πρόβλημα θα έπρεπε να έχουν λιγότερο έπαινο από αυτές που είναι στο όριο. Γιατί αυτές που είναι στο όριο βοηθάνε τη ζήτηση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι άλλες βοηθάνε μόνο τον εαυτό τους να πάρουν ένα μπράβο από την Κομισιόν.
Και εμάς στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες που είναι ελληματικές, αν αυτές οι άλλες χώρες που είναι τα καλά παιδιά είχαν πιο επεκτακτική πολιτική, θα ήταν καλύτερος και πιο εύκολος η δουλειά μας και πιο εύκολος αυτός ο προϋπολογισμός. Να συνεχίζω να το λέω αυτό το επιχείρημα ή να μην το λέω. Και αυτό δεν θα το λέω. Και εδώ θα σας ακούσω με μεγάλη προσοχή και θα επανέλθω στην ολομέλεια, κύριε Βορύδη. Αλλά για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει ένας επαρχιατισμός στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ήταν από την αρχή. Γιατί από την αρχή μας είπατε ότι είναι ελληνική κρίση, μη λέτε ότι φταίνε συνέχεια οι ξένοι. Σωστό είναι αυτό. Δεν φταίνε για όλα οι ξένοι και πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουμε. Αλλά να μην πάμε και στο άλλο άκρο και να μην έχουμε καμία συμβολή στη τι γίνεται στην Ευρώπη και τι γίνεται σε αυτή την οικονομική και χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική. Και για όλα αυτά πρέπει να έχουμε μια άποψη. Και όπως ξέρετε, και αυτές οι προβλέψεις που σας είπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα μάλλον θα χειροτερέψουν. Είτε για το πρόβλημα που έχουμε με τους πρόσφυγες, είτε για το πρόβλημα που έχουμε για την τρομοκρατία. Και εκεί θα μπει ένα ερώτημα σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, της δεξιάς. Πώς θα αντιδράσουμε σε αυτά τα φαινόμενα? Με πλουραλισμό, με ανοιχτικότητα, με δημοκρατία, με αλληλεγγύη, που μας βολεύει σαν Ελλάδα όχι μόνο γιατί έχουμε αυτές τις αξίες, αλλά επειδή η αλληλεγγύη που θα φανεί μέσα από τους πρόσφυγες και μέσα από την αντιμετώπιση της δημοκρατίας μπορεί να επηρεάσει και την αλληλεγγύη στα οικονομικά που τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα επηρεάσουν και την πορεία αυτού του προϋπολογισμού. Αυτός ο προϋπολογισμός που σας καταθέτουμε δεν είναι επιτακτικός. Αυτό είναι σίγουρο. Το δέχουμε αυτό και ούτε έχουμε πει ότι είναι επιτακτικός. Μου κάνει εντύπωση ότι η κυρία Μπακογιάννη το έβαλε αυτό το θέμα, γιατί εγώ πάντα νόμιζα ότι οι νεοφιλελεύθεροι θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να είναι επιτακτικοί οι προϋπολογισμοί, γιατί η πραγματική ανάπτυξη έρχεται από την προσφορά και από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στην αγορά προϊόντων. Αλλά φαντάζομαι κάτι έχει άλλο στο νου τους. Ξέρουμε όμως επίσης ότι και αριστερά περίπου λέει το ίδιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η μεγάλη ανάκαμψη θα έρθει μέσω από τη ζήτηση. Αυτό που θα κάνουμε θα ελευθερώσει η ζήτηση, θα μας δώσει χρόνο, θα λειτουργήσει το σχέδιό μας και ο δικός χάρτης που θα έχει την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, την πρώτη αξιολόγηση, την αντιμετώπιση του χρέους. Θα μας δώσει λίγο χρόνο όπου η συμπιεσμένη ζήτηση θα ελευθερωθεί, αλλά αυτό θα είναι για να μπορούμε να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα του 2016 και εκεί θα είναι το μεγάλο τεστ αν η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει από αυτή την κρίση με διαφορετικές πολιτικές. Δεν θα πω πολλά για την πρώτη αξιολόγηση. Σας είχα ήδη ενημερώσει στη Βουλή που βρισκόμαστε. Να πω όμως λίγο και για την ανακεφαλοποίηση και για το χρέος πριν πω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τον προϋπολογισμό. Ακούσαμε πάρα πολλά για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και πόσο καταστροφική ήταν αυτή η ανακεφαλοποίηση και μπροστά στις πρώτες προηγούμενες ανακεφαλοποίησεις. Να σας πω μερικά στοιχεία και μερικές προσεγγίσεις που ίσως είναι καλό να τις κρατάμε στο νου μας. Πρώτον, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρισε μια πολύ μεγάλη, δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Οι κεφαλαιακές ανάγκες μετά από τη μετατροπή πολλές φορές κάποιων ομολόγων σε μετοχές ήταν πάνω από 10 δις. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός με οποιοδήποτε στάνταρ έχετε. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για την ελληνική οικονομία. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δεδομένου ό,τι έχουμε πει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και είναι πολύ μεγάλος αριθμός αν σκεφτείτε ότι και οι 4 τράπεζες ψάχναν για χρήματα την ίδια στιγμή. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι και οι 4 τράπεζες καταφέρανε να πάρουν και να καλύψουν το βασικό σενάριο.
δεύτερη επιτυχία. Δύο τράπεζες, η Alpha και η Eurobank, καταφέρανε να καλύψουν όχι μόνο το βασικό σενάριο, αλλά και το δύσκολο σενάριο. Δύο τράπεζες που ήταν σε μεγάλο ρίσκο μέχρι πριν από 10 μέρες να πάνε προς εκαθάριση, και η Εθνική και η Περός το απέφυγε αυτό. Τι μπορούσαμε και τι καταφέραμε να κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες? Ξέρετε ότι για την τιμή που τόσο ακούσαμε στη Βουλή και στη συζήτηση για τα capital controls στην Τρίτη, με το ευρωπαϊκό νόμο δεν μπορεί να το επηρεάσει ούτε το κράτος ούτε ίδιος οι τράπεζες. Άρα δεν είναι κάτι που ήταν μέσα στην πολιτική μας που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άρα τούτων δοθέντων ότι καταφέραμε να χρειαστούν από το κράτος μόνο 5,7, ενώ εν δυνάμει έχουμε δανειστεί 25 δις, είναι μια μεγάλη επιτυχία και μειώνει αντιστοίχως το χρέος. Είναι ένα ζήτημα τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα, είναι ένα ζήτημα προς διαπραγμάτευσης τι σημαίνει για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, που θα επιστρέψω όταν αυτό θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί με τους θεσμούς. Τώρα θέλω να πω για την κρατική συμμετοχή για την ανακεφαλοποίηση. Το πρώτο είναι ότι 25% οποιασδήποτε έλλειψης κεφαλαίου θα προσφερθεί μέσα από νέες μετοχές. Το δεύτερο είναι ότι η συμμετοχή του κράτους θα είναι στην ίδια τιμή με που αυτή η χαμηλή τιμή. Άρα εκεί το άλλο μέρος του ίδιου νομίσματος που βάλατε τόσο μεγάλη έμφαση ότι είναι εξευτελιστικά χαμηλή η τιμή, δίνει τη δυνατότητα στο 25% να έχουν συμμετοχή σε αυτή την τιμή. Επιπλέον η επιρροή που θα έχουμε στις τράπεζες συνεχίζεται και μέσα από το κόκκος. Αυτές που έχουν μετατραπεί στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας ή τις προνομιακές μετοχές στην περίπτωση της Eurobank. Και πρέπει, και αυτό δεν το έχετε, είτε δεν το σημειώσατε ή ξεχάσατε να το σημειώσετε γιατί βιαζόσαστε να κάνει κριτική, ότι πολλές από αυτές τις μετοχές που έχουμε και στις τέσσερις τράπεζες που έχει το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ έχει το δικαίωμα βέτο σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Θα ήταν, φαντάζομαι, απλώς ξεχάσατε την Τρίτη να το αναφέρετε αυτό όταν λέγατε ότι έχουμε δώσει όλες τις τράπεζες. Συγκεκριμένα στη Eurobank, μετά από το dilution, έχουμε παρόλα αυτά κρατήσει 950 εκατομμύρια από προνομιακές μετοχές. Εκεί φαίνεται πόσο σωστή ήταν η απόφασή μας που είχαμε την επιλογή να πάμε με το παλιό νόμο και να μετατρέψουμε τις προνομιακές μετοχές στη τιμή των τελευταίων 12 μηνών, στο μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών, ή να μην τις μετατρέψουν και να είναι μέρος του bail-in. Μετά από όλα αυτά και μετά τα αποτελέσματα που θα βγάλει η Εθνική Τράπεζα, νομίζω ότι θα έχουμε και με αρκετά μεγάλο ποσοστό στην Εθνική Τράπεζα και μεγάλο ποσοστό της Σπυρός και στην Εθνική. Να πω κάτι τελευταίο που είπα εχθές στην Επιτροπή. Πριν να γίνει η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης, έγραψα ένα γράμμα στους επικεφαλείς και των τεσσάρων τραπεζών, που τους είπα ότι είναι πολύ σημαντικό, ηθική υποχρέωση να κάνουν προσφορές μετοχές και στην εγχώρια αγορά. Μόνο δύο από αυτές τις τράπεζες το έχουν κάνει. Και από αυτό το βήμα νομίζω όλοι πρέπει να το πούμε ότι και οι άλλες δύο τράπεζες που από ευγένεια δεν ονομάζω αυτή τη στιγμή θα πρέπει γρήγορα στην ίδια τιμή να κάνουν προσφορά μετοχών στην εγχώρια αγορά. Και πάλι αυτό είναι η άλλη μεριά του ίδιου νομίσματος της χαμηλής τιμής. Γιατί μπορούν οι ιδιώτες Έλληνες να μπουν και να πάρουν μετοχές σε αυτή τη χαμηλή τιμή. Πάμε τώρα στο θέμα του χρέους. Στο θέμα του χρέους
που έχουμε και εδώ κάποιες μικρές διαφορές με τον Χρήστο Σταϊκούρα, που μας είπε ότι δεν είναι σωστό ότι θα είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που βάζει σοβαρά αυτό το θέμα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε μια έκθεση του Δουνουτού που λέει ότι ήταν βιώσιμο το χρέος μέχρι το 2014 και μετά άλλαξαν τα πράγματα. Βέβαια δεν μας είπε ότι αλλάξανε τα πράγματα, λέει αυτή η έκθεση, από το καλοκαίρι του 2014. Άλλα 6 μήνες από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Άρα μισή η περίοδος που ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία και μισή περίοδο δική μας. Θα ήθελα να σας εξηγήσω την πολιτική του Δουνουτού για να την καταλάβετε και να την καταλάβει και ο κύριος Σταϊκούρας. Το Δουνουτού έχει το εξής πρόβλημα. Ήξερε πολύ γρήγορα ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ήξερε ότι για να βγει έβγαλε χαζά πλεονάσματα για να μπορεί να πείσει ότι αυτό το πρόγραμμα βγαίνει. Αλλά δεν μπορεί να το πει αυτό ανοιχτά. Γιατί δεν μπορεί το Δουνουτού να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι βιώσιμο. Οπότε τι κάνει αυτή η έκθεση. Λέει ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2014 ήταν βιώσιμο. Δεν το πιστεύει, αλλά το γράφει. Μετά από το καλοκαίρι του 2014, για να δείξει ότι μια ισορροπία μεταξύ των κομμάτων και των κυβερνήσεων, λέει το μισό κακό στο Πασόκ Νέα Δημοκρατία, το μισό κακό στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν είναι βιώσιμο, και γι' αυτό πιέζει τους Ευρωπαίους να δώσουν μια πολύ γενναιόδορη λύση στο χρέος το ελληνικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα από αυτή την έκθεση του Δουνουτού είναι κρύβει τη στρατηγική ότι ποτέ δεν ήταν βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Και αυτό κρύβει ότι ήξερε ότι το PSI δεν δούλεψε. Εγώ το λέω και νομίζω όποιος έχει ασχοληθεί με την πολιτική του Δουνουτού θα έλεγε περίπου το ίδιο. Είμαι σχεδόν σίγουρος, όποιον αναλυτή θα βρείτε, ότι μετά από 11 και το 12 και μετά από το PSI το Δουνουτού είχε αυτή την άποψη. Ότι πρέπει να γίνει και άλλη αναδιάθρωση του χρέους, γιατί δεν είχε δουλέψει το PSI και γιατί, όπως σας είπα, γιατί το Δουνουτού έκανε κάτι που ποτέ δεν έχει κάνει. Το Δουνουτού όταν κάνει αναδιάρθρωση του χρέους, όταν κάνει ένα πρόγραμμα, τι κάνει πρώτα. Πρώτα κάνει αναδιάρθρωση, μετά κάνει υποτίμηση και μετά κάνει το πρόγραμμα λιτότητας. Αυτό κάνει σε όλες τις άλλες χώρες. Εμείς δεν είχαμε ούτε την υποτίμηση, γιατί είχαμε σφιχτή νομισματική πολιτική, και δεύτερον δεν έγινε αναδιάρθρωση πρώτα. Άρα έκαναν κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ και οι πιο πολλοί οικονομολόγοι ξέρουν ότι δεν θα βγει ποτέ. Γιατί όλη η λογική του Δουνουτού είναι πρώτα κάνεις την αναδιάρθρωση, μετά κάνεις την υποτίμηση για να ισορροπήσει το σφιχτό δημοσιονομικό, να υπάρχει χαλαρότητα νομισματική, και αυτή είναι η ελπίδα να ξεφύγει μια χώρα. Δεν συμφωνώ με αυτά τα προγράμματα που μου πει ο κύριος Καραθαλασσόπουλος τίποτα, αλλά αυτή είναι η λογική. Αυτό το πρόγραμμα που είχαμε εμείς το 2010 δεν είχε ούτε καν αυτή τη λογική. Τι είναι όμως στην ουσία που θα είναι το πρώτο πράγμα που θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΑΝΕΛ για να μην κοιτάμε προς τα πίσω. Τι είναι η ουσιαστική λύση που πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται η χώρα. Δεν μπορεί η χώρα και δεν θα πάει η χώρα αν, όπως λένε οι Αμερικάνοι, κλωτσίσουμε τον Τενεκέ κάτω στον δρόμο. Δηλαδή, αν οι επενδυτές, όταν γίνει η συζήτηση μετά από την πρώτη αξιολόγηση, θεωρούν ότι η κρίσιμη στιγμή δεν είναι ο Γενάρης, Φλεβάρης του 2016, αλλά είναι το καλοκαίρι του 2016, ή το πάνε πιο πίσω, το χειμώνα του 2016 ή το 2017, τίποτα δεν θα αλλάξει. Και δεν θα αλλάξει γιατί αν οι Ευρωπαίοι σου δώσουν μια λύση για 2 χρόνια, ας πούμε, και μετά το μεγάλο τεστ είναι μετά από 2 χρόνια, κανένας δεν θα επενδύσει παραπάνω από 2 χρόνια. Αν σου δώσουν μια λύση για 4 χρόνια, θα επενδύσουν για 4 χρόνια. Έτσι είναι η λογική των αγορών. Η λογική των αγορών είναι ότι εγώ επενδύω με έναν ορίζοντα που ξέρω ότι έχω ένα καθαρό διάδρομο που δεν περιμένω εκπλήξεις.
Αν εσύ δώσεις μια λύση που το 2018, για παράδειγμα, θα είναι η μεγάλη απόφαση για το ελληνικό χρέος, τότε θα επενδύσουν όσοι επενδύσουν βραχυπρόθεσμα και όχι αυτό που χρειάζεται στην Ελλάδα. Δεν θα έχουμε την ανάπτυξη που περιμένουμε και δεν θα έχουμε τις επενδύσεις που περιμένουμε και πάλι θα έχουμε μια οικονομική αβεβαιότητα που θα επηρεάσει την πολιτική αβεβαιότητα και θα συνεχιστεί αυτός ο κύκλος. Αυτό είναι η βασική μας διαφορά. Ότι εμείς διαπραγματευόμαστε και θα διαπραγματευτούμε. Γι' αυτό, μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, αν υπάρχει καλή πίστη. Αλλά αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πολλές τεχνικές λύσεις, άμα υπάρχει καλή πίστη, και όλες οι λύσεις μπορεί να βρει κάποιος πρόβλημα, αν δεν υπάρχει αυτή η καλή πίστη. Έχω ξεδέψει αρκετό χρόνο για αυτά τα ζητήματα, γιατί νομίζω ότι αυτό απαντάει στο ερώτημα της κυρίας Μπακογιάννη για τη στρατηγική μας, πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Για τα οικονομικά του προϋπολογισμού σας ήδη εξήγησα, και να καθησυχάσω τον κύριο Καραθανασόπουλο ξανά, ότι δεν είμαστε Κέιντζιανοί, ότι δεν θεωρούμε δηλαδή από την αύξηση της ζήτησης, και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, κύριε Καραθανασόπουλε, υπάρχει μια σύγκληση πολλών νεοφιλελεύθερων και μαρξιστικών απόψεων το τελευταίο καιρό, γιατί αν διαβάσετε οικονομολόγους σαν το Larry Summers, που είναι όσο καθεστώς υπάρχει στην Αμερική, λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν είναι ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά κερδοφόρα projects. Δεν το λέει με τους όρους που θα το λέγατε εσείς, ότι δεν υπάρχει το ρυθμός κέρδος που χρειάζεται για να γίνουν επενδύσεις, αλλά αυτό λέει στην ουσία. Στην ουσία μας λέει ότι χωρίς μια διαφορετική πολιτική, με πολλές μεγάλες επενδύσεις, όπως γίνανε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε υποδομές, δεν θα ξαναβγούμε από αυτή την κρίση. Άρα και η Ευρωπαϊκή Αριστερά οφείλει να οραματιστεί μια στρατηγική που προσπαθεί να απαντήσει με δικούς τους όρους σε αυτό το πρόβλημα. Ότι το κεφάλαιο και ο καπιταλισμός από αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά χρήματα που δεν επενδύονται. Ο Σάμερς το λέει savings glut, δηλαδή ότι έχουμε υπερβάλλουσες αποταμιεύσεις. Εσείς θα το λέτε διαφορετικό. Ναι, αυτό είπα. Εσείς θα το λέγατε, αλλά δεν είναι πολύ διαφορετικό αν το σκεφτείτε αυτό. Και άρα το ζητούμενο είναι η αριστερά ποιο αναπτυξιακό μοντέλο μπορεί να έχει που αρχίζει να απαντάει σε αυτά τα ζητήματα. Στο προϋπολογισμό να πω λίγα πράγματα για τις επενδύσεις που προσπαθήσαμε να τις προστατεύσουμε όσο μπορούσαμε μέσα στα όρια που έγινε με τη συμφωνία. Οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του 2016 προβλέπεται να φτάσουν στα 6.750 εκατομμύρια. Όχι, σε 6.750.000, συγγνώμη δεν το είπα καλά, αυξημένα κατά 350 εκατομμύρια ευρώ ή 5,2 σε σχέση με την εκτέλεση του 2015. Αυτή είναι μια σαφής ένδειξη της πρόθεσης της κυβέρνησης να προωθήσει την αναπτυξιακή πολιτική από το 2016 και έπειτα. Πολλά θα εξαρτηθούν από ό,τι ξέρετε από πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να φέρουμε κάποιες επενδύσεις μέσα από το σχέδιο Juncker. Το αφήνω αυτό να πάω στα κοινωνικά κομμάτια, γιατί δεν έχω τόσο πολύ χρόνο. Είναι νομίζω αξιοσημείωτο για τις κοινωνικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ότι οι δαπάνες το 2015 για κοινωνική προστασία ήταν σε 500 εκατομμύρια σε σχέση με τους στόχους, παρόλο τις δυσκολίες που έχουμε. Νομίζω ότι και το 2016
έχουμε και παρόμοιους στόχους που προσπαθούμε να κρατήσουμε τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Το ταμιακό ισοζύγιο του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί για το 2015 σε έλλειμμα ύψους 970 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου ελλείμματος ύψους 898 εκατομμύρια ευρώ στο προϋπολογισμό. Για το 2016 προβλέπεται να διαμορφωθεί το έλλειμμα λίγο πάνω από το 2 δις. Η απόκληση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση δαπανών που αφορούν προνοιακές παροχές, προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων. Αυτό δείχνει την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην στήριξη της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα και στον περιορισμό της πατάλης και των εξυγχρονισμών των διαδικασιών. Θέλω να πω λίγα πράγματα για τη φορολογία κλείνοντας, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά μέτρα που προσπαθούν να δείξουν το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης. Αν με ρωτήσετε γενικώς αν υπάρχει μεγάλη φορολογία και δύσκολη φορολογία, είναι προφανές ότι υπάρχει και ήταν από τα πράγματα που ήταν μέσα στη συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο παραπλανητική η εικόνα του προϋπολογισμού, γιατί όπως ξέρετε όταν διαπραγματευόμαστε για τη φοροδιαφυγή, για τη διαφορά, αυτά τα μέτρα που οι θεσμοί τα λένε παραμετρικά μέτρα δεν μας επιτρέπουν να τα βάλουμε στο προϋπολογισμό. Αυτό είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι όμως όταν μας λένε για παράδειγμα απλοποιήστε το ΦΠΑ για να βοηθήσετε την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αλλά μην προβλέψετε στο προϋπολογισμό τι αναμένετε από αυτή την αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Τα καλά νέα είναι ότι αν και όταν υπάρχει αύξηση της εισπραξιμότητας θα μπορούμε να μειώσουμε τους ρυθμούς τους συντελεστές του ΦΠΑ. Δεν έχω χρόνο να σας πω όλα τα πράγματα που έχουμε κάνει, που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και αναδιανομητική πρόθεση στη φορολογία. Να πω μόνο λίγα, σαν την αύξηση ορίων για την άσκηση ποινικής διώξης για χρέη προς το δημόσιο, από συμφόρηση της δικαιοσύνης από υποθέσεις μικρής αξίας και επιτάγκηση της διαδικασίας για οφειλές μεγάλου ύψος. Έχουμε την τροποποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος ώστε να μην επιβαρύνονται με φόρο τεκμηρίων όσοι εμφανίζουν εισόδημα έως 9.500 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες ή από κεφάλαιο ή από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Έχουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η ουσία όμως είναι στην εισπράξη των φόρων και αυτά νομίζω σας ανέλησε πολύ περισσότερο ο Τρίφωνος ο Αλεξιάδης. Γίνονται πολλά πράγματα που νομίζουμε τα αποτελέσματα θα το δείτε το 2016 και το 2017. Και νομίζω ότι η αιμονή των θεσμών να μην μας επιτρέπουν αυτά τα ποσά να φωνούν στο προϋπολογισμό κάποια σχέση έχει με αυτά που είχαν ακούσει από προηγούμενες κυβερνήσεις και προηγούμενες υποσχέσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υποστήριξα και δεν πανηγύρισα. Ήταν και μια άλλη συζήτηση που έγινε την Τρίτη ότι πανηγυρίζω για τα capital controls, πανηγυρίζω για το προϋπολογισμό. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας δύσκολος προϋπολογισμός, είναι κομμάτι της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μόνο ένα κομμάτι με όλα τα άλλα που προσπάθησα να σας πω, που είναι και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, και το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, και η συζήτηση για το χρέος, και το αναπτυξιακό μας μοντέλο που όπως ξέρετε πρέπει να το παρουσιάσουμε το 2016. Δεν έχει κανένας υποχρέωση να πανηγυρίζει σε αυτές τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, αλλά δεν έχει και κανένας το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει ότι για πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση με ένα οδικό χάρτη.
Αν θα τις βγει αυτός ο δικός χάρτης, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, μερικά πράγματα που μπορούμε να το επηρεάσουμε, πολλά πράγματα που μπορούμε να τα σπρώξουμε, πολλά πράγματα που μπορούμε να τα βελτιώσουμε, αλλά υπάρχει και πράγματα που είναι εκτός του δικού μας, της δικής μας επιρροής στην παγκόσμια οικονομία και σε συσχετισμούς δυνάμεις στην παγκόσμια πολιτική που θα επηρεάσουν το μέλλον αυτής της χώρας. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο δικός χάρτης αξίζει να το συζητήσουμε για αυτόν που είναι, με επιχειρήματα, και θα περιμένω αντιπιχειρήματα για όλη την γάμα των θεμάτων που βάζει αυτός ο προϋπολογισμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο.